με μια καταγγελία που μας είχατε κάνει που ήταν εξαιρετικά σοβαρή με τους ειδικευόμενους να είναι κανονικοί γιατροί στο νοσοκομείο Κορίνθου, αφού πολλές φορές δεν υπάρχει προϊστάμενος γιατρός. Ναι, ναι. Το αρνήθηκε, λέγοντας ότι ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ότι διαδίδονται ψέματα για το νοσοκομείο Κορίνθου για να το βλάψουν. Ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Εννοείται πως θα το αρνιότανε. Εννοείται πως αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείτε να ρωτήσετε όλο τον κόσμο και όλους τους γιατρούς μέσα για το ποιος κάνει ότι οι δικαιωμένοι είμαστε αυτοί που είμαστε στα επίγοντα και οι δικαιωμένοι είμαστε αυτοί που τραβάμε όλο το κουπί. Εννοείται δεν μειώνεται καθόλου το έργο των ειδικών. Οι συνάδελφοι είναι άξιοι και πάρα πολύ λίγοι και δουλεύουν, υπερβάλλουν αυτό που δουλεύουν εδώ. Αλλά όσο αφορά την καταγγελία, ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Όσο αφορά για τη διοικήτρια, είχε βγει και είχε πει ότι εγώ είμαι αυτός που σκοφαντώ το νοσοκομείο και ότι εγώ είμαι εδώ περαστικός. Και δεν θα μείνω και αυτή θα μείνει. Αυτή σηκώθηκε και έφυγε και μας παράτησε. Και είναι και Κορίνθια. Εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνω εδώ να είμαι. Θα μπορούσα να είμαι στο εξωτερικό που πάρα αυτά επιλέγω να είμαι στο νοσοκομείο Κορίνθου και αφού τελειώσω μπορεί και να παραμείνω στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η συγκεκριμένη παραιτήθηκε και δεν απάντησε ποτέ τίποτα. Δεν ήταν καθόλου ψέμα. Το ξέρει όλο το νοσοκομείο και όλο ο κόσμο. Εμείς είμαστε αυτοί εδώ πέρα που τραβάμε όλο το κουπί και εννοείται έκανε το αυτονόητο να το αρνηθεί. Γιατί φοβήθηκε τις καταγγελίες. Ο κύριος Καλλίδης στη συνέντευξη του έκανε λόγο ότι το νοσοκομείο Κορίνθου θα παραμείνει αυτόνομο, ναι. Θα στελεχωθεί και έκανε λόγο και για Κασάνδρας. Κοιτάξτε να δείτε, σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι το νοσοκομείο Κορίνθου, όταν υπάρχουν γιατροί και διοικητικό προσωπικό και τοπικοί άρχοντες 20-25 χρόνια, αυτοί έχουν τα προσωπικά τους. Εμείς τα προσωπικά μεταξύ τους, είναι κομματικά, αλλά για μας αυτό είναι μια παλιά εποχή για τους νέους γιατρούς. Εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει ούτε η κομματική θέση του καθενός, ούτε τα προβλήματα που έχουν εδώ πέρα μεταξύ τους. Εμάς μας ενδιαφέρει να στελεχωθεί το νοσοκομείο για έτσι ώστε ο Κορίνθιος πολίτης να είναι υγιής και να καταφεύγει εδώ και όχι να τρέξει άλλα νοσοκομεία. Πρώτον, αυτό για τον τακτικό έλεγχο. Για το επίγον, θέλουμε ένα επανδρομένο τμήμα επίγοντων περιστατικών έτσι ώστε να μην χάνονται ζωές. Επικουρική ακόμα στο δρόμο είναι. Επικουρική είναι στο δρόμο, αλλά μάλιστα έμαθα ότι κανένα δυο από αυτούς με το φτάσαν στον ισμό επιστρέψανε πίσω. Αρνηθήκανε την πρόσληψή τους εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι προσωπικό. Ο πόλεμος που κάναμε με τη διοικητρία δεν ήταν προσωπικός. Ξέραμε όμως ότι ήταν εντεταλμένοι από το Υπουργείο Υγείας να περάσει τα μέτρα. Και εμείς αυτό θέλαμε να αναδείξουμε και να πολεμήσουμε σε αυτό. Ότι δεν ήταν προσωπικό. Απλώς μας ενόχλησε πάρα πολύ γιατί το έκανε προσωπικό και άρχισε να μας βρίζει για εμάς τους δικαιωμένους και μας λέει ότι είμαστε γιατροί. Ή μάλλον παιδιά είπε, γιατί δεν είναι απαξιωτικά μας είπε. Αυτά τα παιδιά παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ, δεν παίρνουν καθόλου πάνω από 1000 ευρώ. Όλα όσα είπε είναι ψέματα. Ο βασικός μας μισθός θα πέσει στα 737 και συζητιέται ότι θα μας κόψουν και τις εφημερίες. Δηλαδή, εγώ τα έχουμε πει τόσες φορές, θα δουλεύουμε για τόσα λίγα λεφτά, αλλά όπως ο κόσμος. Αλλά όπως με ακούτε, για μία ακόμα φορά δεν σας λέω για τα λεφτά που μου μειώνουν, γιατί μου τα μειώνουν. Αλλά θα διαδηλώσω για τα λεφτά που μου μειώνουν, αλλά όχι με το να μου φταίει ο κόσμος.